Πολιτικές ελκυστικότητας και υποδοχή στην Ήπεθρο ήταν το θέμα της ημερίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο της Δράμας από την Αναπτυξιακή Εταιρεία. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας και υποβολής των προτάσεων της Αναπτυξιακής Δράμας για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. Στα πλαίσια προετοιμασίας και υποβολής του φακέλου για το Serial Deleter της τρέχουσας περίοδου, έχουμε σήμερα μια ημερίδα επιμόρφωσης στο συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο ελκυστικότητα και πολιτικές υποδοχές στην Ήπεθρο. Είναι ένα θέμα, μια κατεύθυνση που σκεφτόμαστε να εισάγουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο μέσω του Μέτρου 19 στο Leader. Έτσι λοιπόν σήμερα είμαστε εδώ τα στελέχη της Αναπτυξιακής, μέλη της διοίκησης και δήμαρχοι που έχουν σχέση με το αντικείμενο και μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος, ένας σχετικά στενός πυρήνας, ο οποίος έχει στόχο να συζητήσει τον λόγο θέμα. Έχουμε εισηγητή έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο εν λόγω θέμα. Επομένως θα συζητήσουμε, θα μας πει τις απόψεις του, θα θέσουμε θέματα κι εμείς και στόχος είναι να καταλήξουμε σε έναν κοινό τόπο το οποίο θα αποτελέσει και ένα σημαντικό μέρος του επόμενου προγράμματος μας. Οι πολιτικές ελκυστικότητας και υποδοχή στην Ήπεθρο εφαρμόζονται ευρέως σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθούνται πλέον και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στόχος της ημερίδας είναι να διαμορφωθεί κοινός τόπος στους φορείς που εμπλέκονται άμεσα στην εφαρμογή και υλοποίηση της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων και να διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρμογής συγκεκριμένων ενεργειών ώστε να καταστεί η δραμηνή Ήπεθρο ζωντανή και φιλόξενη. Μπορούμε σε μια περιοχή καλή ώρα τη δική σας. Πρώτον, να κάνουμε αυτούς οι οποίοι μένουν να συνεχίσουν να μείνουν. Πώς θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε παλινοστούντες, δηλαδή πρώην δραμηνούς, οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν πίσω και να φέρουμε και νέους ανθρώπους. Αυτό είναι το τρίπτυχο δηλαδή. Με αυτόν τον πληθυσμό στόχο θα πρέπει να δουλέψουμε για να πετύχουμε τις πολιτικές υποδοχής και ελκυστικότητες. Η ελκυστικότητα για αρκετούς αιρετούς έχει αποτελέσει μια στρατηγική επιλογή. Γιατί εάν θέλει ένας αιρετός στην περιοχή του να υπάρχει οικονομική ζωντάνια, επαγγελματική ενσωμάτωση, όχι ανεργία και κοινωνική συνοχή, πρέπει να διαμορφώσει συνθήκες οι δουλειές που υπάρχουν να δυναμώσουν και να έρθουν και νέες δουλειές.